Είναι των πολιτών να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δίνεται μια τεράστια ευκαιρία ο ελληνικός λαός να πει τη γνώμη του δια των εκλογών και να αποφασίσει μια άλλη πορεία εάν το επιλέξει. Και να πω ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί η Ελλάδα να σηκώσει το αναστημά της. Και όσο γρηγορότερα το κάνει, τόσο λιγότερη καταστροφή θα έχει υποστεί για να μπορέσει να δει πώς μπορεί να διαπραγματευτεί μια άλλη πορεία για τη χώρα. Γιατί καμιά φορά λέμε να μην το κάνουμε ή να το κάνουμε. Υπάρχει μια αμφιθυμία στους πολίτες να το παλέψουμε, να μην το παλέψουμε. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Όσο αργεί, τόσο χειρότερη δύσκολο, θα είναι λέτε. Η θέση μας στη διαπραγμάτευση. Δεύτερο στοιχείο. Είμαστε στο 14. Το 10 λέγαμε και ακούγαμε ότι το μνημόνιο είναι για λίγο καιρό να συμμαζέψει λίγο τα του κράτους. Το 12 τελείωσε το μνημόνιο, πήραμε το μήνυμα, λέγανε οι δυνάμεις που διαμορφώσαν την κυβέρνηση. Το Νοέμβρη του 12, 6 μήνες μετά, φέραν ένα χειρότερο μνημόνιο. Σήμερα ακούμε για την οριστική έξοδο από το μνημόνιο. Έχει σημασία να αντιληφθούμε ότι αυτή η πορεία δεν έχει τέλος, διότι αυτή η πορεία είναι μια πορεία στρατηγική για την νεοφιλελεύθερη. Για την ευφυλελεύθερη άποψη στην Ευρώπη είναι στρατηγική. Αφορά την Ανατολική Ευρώπη, αφορά τον Νότο της Ευρώπης. Είναι μια μόνιμη κατάσταση χαμήλωσης του προσφορτικού επίπεδου, του βιωτικού επίπεδου, του προσδόκιμου ζωής και διάφορων άλλων πραγμάτων για να διαμορφωθούν, ας πούμε, ανταγωνιστικές εντός εισαγωγικών οικονομίες με χαμηλό εργατικό κόστος. Τρίτο και τελευταίο. Ναι, αυτό το σχέδιο. Εγώ σας περιγράφω τι συμβαίνει και τι μας έχει πέσει στο κεφάλι. Δεν το επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το επέλεξε κανείς. Είναι αυτή η κατάσταση και η δουλειά του ελληνικού λαού είναι να σκεφτεί ο ίδιος την τύχη του. Αν δεν μπορεί να τον σώσει κανείς τον ελληνικό λαό, παρά μόνο ο ίδιος. Παραμένει όμως το ερώτημα. Παραμένει το ερώτημα. Εγώ να σας πω συμφωνώ. Ωραία. Αυτή είναι. Αυτό είναι και ο σχετικός, και αριστερά μάλιστα. Είναι μια δύναμη που παίρνει 10 φορές υπόψη το σχετισμό δυνάμεων. Όταν κάνει και την ανάλυση της και τις προτάσεις της. Αυτός ο σχετισμός δυνάμεων υπάρχει τώρα. Τώρα. Εμείς θα κάνουμε εκλογές, αν κάνουμε εκλογές, σε ένα μήνα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Διάβαζα χθες η κυρία Μέρκελ εξελέγει στο κόμμα της με 96%. Εκεί θα είναι. Με την κυρία Μέρκελ θα μιλήσετε, με τον κύριο Σόιμπλε, με όλους αυτούς που έχουν αυτή την αντίληψη. Εγώ συμφωνώ απολύτως στην ανάλυση που κάνει. Το ερώτημα είναι τι θα κάνετε. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, έχει τελειώσει το δίμηνο το έργο. Εγώ σας λέω, σας το στήσανε. Να πάω και στην ακραία περίπτωση. Και σας βάλαν το όριο του διμήνου. Την άλλη μέρα το πρωί θα πάτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πείτε: παιδιά, μας δίνετε άλλο ένα δίμηνο. Να προλάβουμε να συζητήσουμε. Εάν το πείτε, είναι επέκταση του μνημονίου. Εάν δεν το πείτε, πρέπει να μας πείτε τι θα κάνουμε. Κάνουμε μια κουβέντα η οποία έρχεται και επανέρχεται. Ναι. Και σας επαναλαμβάνω: δεν μπορείς να ξέρεις. Ζούμε σε ιστορικές στιγμές. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτό που μπορείς να ξέρεις. Καθίστε με να επιτρέψτε μου να σας πω όμως. Τι είπα να πει είναι δεδομένα. Μα δεδομένα είναι αυτή. Τι είπα να πει είναι δεδομένα. Πείτε μου εσείς από πότε ήταν μέσα στα προγράμματα των κομμάτων ή το να πέφτουν οι συντάξεις, το να ζουν οι άνθρωποι έτσι όπως ζουν, το να έχει διαλυθεί η ελληνική οικονομία. Αυτό έγινε. Μη μου λέτε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Με συγχωρείτε. Ναι, αλλά εγώ σας λέω. Και επομένως, δεν θέλω να επαναλαμβάνω την ίδια κουβέντα. Εγώ λέω. Γι' αυτό λέμε. Ένας λαός οφείλει να σκέφτεται για την τύχη του και να παλεύει ανεξάρτητα των δυσκολιών. Για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό εμένα μου φαίνεται εύλογο, εγώ αυτό έμαθα. Αυτά μαθαίνω και στο σπίτι μου. Και ότι ο ανεξαρτήτως των δυσκολιών, εσύ πρέπει να παλεύεις αυτό που θεωρείς ότι αξίζει στον λαό σου. Ναι. Ωραία. Με σχέδιο. Και έρχομαι και κλείνω. Με ένα σχέδιο. Βεβαίως με σχέδιο. Ναι, με σχέδιο. Αυτό τι φαντάζεστε. Δεν κατάλαβα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Έχουμε κάνει άπειρες ημερίδες. Έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Το να κάνουμε κάθε φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα μπάχαλο που δεν έχει γραμμή ότι θα κάνει. Δεν βοηθά κανένα. Και να κλείσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα, ένα πολιτικό προσωπικό, μια πτέρυγα ιδεολογική και πολιτική, η οποία ήταν πολλά χρόνια στην αφάνεια, ήταν μικρό κόμμα. Ωραία. Έχει μάθει να ζει. Δεν θέλουμε να γίνουμε εξουσία, διότι δεν μπορούμε αλλιώς. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουν σε 5 πράγματα. Ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε μία προνομιακή θέση στο πολιτικό σύστημα και εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, επιτρέψτε μου, γιατί ακούγονται πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν 4%, έπαιρνε βαθύτατα μειοψηφικές θέσεις και υποστήριζε πράγματα
εναντίον των Ολυμπιακών Αγώνων, εναντίον γηπέδων στην Αττική για λόγους που αφορούν το Σύνταγμα και άλλα. Όταν όλη η ελληνική κοινωνία μπορεί να διαφωνούσε μαζί του. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Να μην γίνει το Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν λέμε σε μια δύσκολη στιγμή, δεν σκεφτόμαστε αφελώς να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση για να γίνουμε κάτι σε αυτή τη ζωή. Έχουμε μία άποψη. Πιστεύουμε σε πέντε πράγματα και ο ελληνικός λαός μας έχει αναθέσει να παίξουμε ένα ρόλο. Είμαστε εδώ αυτό το προσπαθούμε. Αυτό προσπαθούμε να σας. Εάν δηλαδή θέλω να ψηφίσω σήμερα, Εάν θέλετε να σας πω. Δεν μου λέτε ασκήσουμε τα αγριμόνια. Ότι θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματα, θα επαναφέρουμε τα πράγματα. Ότι οι αντίπαλοι μας μόλις πάμε εκεί. Οι αντίπαλοι της Ελλάδος θα τρομοκρατηθούν και τα λοιπά, δεν θα τα ακούσετε. Εγώ θα σας πω αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πλέον επίσημο τρόπο. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πλέον. Χρόνια αυτά. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να πω κάτι εν τη ρήμη του λόγου και σε μια ένταση μια συζήτηση ενός ομιλητή σε ένα πάνελ, χιλιάδων ωρών πάνελ, παίρνω μία φράση και είναι άλλο οι επίσημες θέσεις ενός κόμματος που εκφράζονται με τον πιο επίσημο τρόπο και έχουν μιλήσει για δυσκολίες, έχουν μιλήσει για το λαό σε ενεργητικότητα και επαγρύπνηση, έχουν μιλήσει για σχέδιο, έχουν μιλήσει. Έχουν πει πράγματα. Εάν θεωρείτε ότι ανεβάζει το πολιτικό επίπεδο του ελληνικού λαού. Το να παίρνουμε μία φράση που είπε κάποιος τέλεχος πριν από πολλά χρόνια. Δεν λέμε τώρα αυτό. Όχι, σας παρακαλώ, γιατί αυτό σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις λοιπόν. Σήμερα. Και θα πρέπει να σεβόμαστε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να μην λέμε ότι είναι εδώ ο εκπρόσωπός του και δεν άκουσα τίποτα συγκεκριμένο. Τι εννοείται συγκεκριμένο.